Δεν αντέχω. Φεύγω, πάω τράτα να πάρω λίγο μια θαλασσινή μυρωδιά που μου αρέσει τόσο πολύ, ό,τι θαλασσινό και να είναι. Και ναι, μου αρέσει που το αγόρι μας, πήγα να το πω, ήθελα να δω, λέω, πώς θα τη φτιάξει άραγε. Λοιπόν, πόσοι διαφορετικοί τρόποι για να φάτε πεντανόστιμο τόνο, να κάνετε προσεκτική διατροφή, γιατί ο τόνος έχει πολλά θρεπτικά συστατικά και καλό είναι να το χρησιμοποιείτε σε μια δίαιτα. Εγώ δηλαδή πιο άχαστη σαλάτα από μαρούλι, κρεμμυδάκι και τόνο δεν έχω όταν θέλω να κάνω μια μίνι αποτοξίνωση 2-3 ημερών. Και δεν νιώθω αδυναμία γιατί ο τόνος με κρατάει. Και από εκεί και πέρα τρώω τις σαλάτες, κουβάδες ολόκληρους, χορταίνω, δεν παχαίνω και αποτοξινώνεται και ο οργανισμός. Επίσης πολύ αγαπημένη μου σαλάτα που την κάνει φίλος μου κολλητός ο Γιάννης. Αυτή. Το κοφτό αυτό το μακαρονάκι, το σγουρό, πώς το λένε, αυτό το βίδες ας πούμε. Με τόνο, κρεμμυδάκι φρέσκο, εκείνος βάζει και κάτι άλλο μέσα, βάζει και λίγο μαγιονέζα μου φαίνεται και είναι, ναι, αριστούργημα. Ναι, σαλάτα, ναι. Το οποίο το βλέπεις σαν σαλάτα, αλλά το βλέπεις και σαν δροσερό μακαρονάκι το οποίο το διατηρείς μέσα στο ψυγείο σου. Αριστούργημα και αυτό. Βλέπω εδώ, εγώ δεν το έχω κάνει, αλλά θα το δοκιμάσω γιατί μου αρέσει η ιδέα, ναι. Πατατοσαλάτα με τόνο. Δεν ξέρω, εμένα ευτυχώς τα παιδιά μου το λατρεύουν τον τόνο. Αν και πιστεύω ότι τα παιδιά γενικώς ό,τι βλέπουν να τρώνε, οι μεγάλοι το τρώνε. Επειδή εμάς μας έχουν δει να τρώμε πολύ σαλάτα με τόνο, πολύ μαρούλι παίζει με τόνο στο σπίτι μας, το τρώνε πολύ και τα παιδιά και τους αρέσει. Εύχομαι να αρέσει και στα δικά σας παιδιά. Γιατί πραγματικά είναι πολύ θρεπτικός ο τόνος. Λοιπόν, τι πράγματα θα μας κάνεις μετά τις διαφημίσεις, ομορφούλη. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ωραίες βιδούλες, όπως είπες, με καπνιστό τόνο τράτα, θα παίξουμε με καπνιστό που είναι το μόνο στον κόσμο. Θα σου εξηγήσω μετά στον κόσμο. Στον κόσμο που καπνίζεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή έχουμε πρωτομορία. Να μυρίσει. Πού τον έχει βάλει, εδώ πέρα, παντού. Κατάλαβε. Εγώ θα φάω. Να φας σου παρά μου. Τίποτα άλλο, παιδιά, να σου πω κάτι. Πάρτε στα γρήγορα, το φτιάξετε κι εσείς, γιατί γίνεται πολύ γρήγορα. Είπαμε θρεπτικό, υγιεινό, δεν παχαίνει. Τώρα, άμα του βάλει μέσα άλλα πράγματα, δεν ξέρω, αλλά άμα το κάνει έτσι όπως λέμε. Δεν παχαίνεις, σε γεμίζει, αισθάνεσαι ενέργεια και δύναμη. Δεν αισθάνεσαι ότι έχεις πεθάνει από πείνα και από δίαιτα. Υπέροχη τροφή, εύκολο πιάτο για παντού. Το βάζεις και σε εμπολάκι και το παίρνεις σε ταπεράκι στη δουλειά σου για μια γρήγορη, εύκολη διατροφή. Για αυτούς που θέλουν να προσέχουν και δεν βρουν σαντουιτσάρες μέσα στην εταιρεία που δουλεύουν. Αυτά ήθελα να πω. Ανεβάζω φωτογραφίες και δίνω σε όσους δεν έχουν βάλει σήμερα μέχρι σήμερα τόνο, που δεν νομίζω σε αυτή τη χώρα, όλοι τρώμε. Αλλά όσοι δεν έχουν, θα πάρουν από μένα. Έρχομαι. Διαφημίσεις. Και μιλάω και τρώω και είμαι ασταμάτητη. Και δουλειά δεν έκανα γιατί έπιασα και την κουβέντα και δεν ανέβασα και φωτογραφία, αλλά δεν πειράζει. Δύο γραμμές θα μου βγάλετε τώρα τηλεφωνικά και θα ανεβάσω και φωτογραφία μετά. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε πρώτα τις βίδες γιατί έχω πάθει πλάκα. Βέβαια, λοιπόν, ξαναλέμε, θα κάνουμε βίδες ωραίες με καπνιστό τόνο τράτα. Και γιατί λέω ότι είναι παγκόσμια αυτό το ταλαβέρι που έχουν κάνει. Είναι η μόνη ελληνική, το τονίζω, εταιρεία, ελληνική εταιρεία, η οποία καπνίζει τον τόνο μέσα σε φούρνο με ξύλα. Δεν υπάρχει πουθενά στην αγορά παγκόσμια αυτό το πράγμα. Είναι καινοτομία τρομερή και μας δίνει περισσότερη γεύση. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, άλλο να το καπνίζουμε τεχνητά και άλλο να καπνίζουμε κάτι φυσικά. Δηλαδή με ξύλα, έτσι όπως πρέπει, κανονικά να καπνίζουμε, έχει άλλη γεύση. Οπότε αυτό το πράγμα εμένα μου άνοιξε το κεφάλι στα δύο και έπαιξα με διάφορες παραλλαγές όπως αυτή που θα δείξουμε τώρα. Δεύτερη, έκανα μια πάτατο σαλάτα. Αλλά την έκανα λίγο light, δεν έβαλα μαγιονέζα μέσα. Καλά έκανα. Έβαλα λίγο μουστάρδα, πρόσεξε, σκόνη. Δεν έβαλα ούτε κάτι, την έκανα να είναι λίγο light μέσα στο στόμα σου. Βέβαια. Αλήθεια σου λέω. Τώρα δεν έχει μάτω σαλάτα, αφού άδειασα όλα τα μακαρόνια, γιατί με ξέρεις. Καλά, ξηγήθηκες να έχεις τις γεύσεις καθαρές. Οπότε πέταξα πάλι καπνιστό τόνο μέσα, λίγο φρέσκο κρεμμυδάκι που πάει μασίφ, λίγο ανιθάκι, λίγο μαϊντανάκο, τρομερό. Και το άλλο, έκανα μπρουσκετούλες, παιδιά μου. Πάλι με καπνιστό τόνο τράτα. Λίγο μαγιονέζα, πολύ λίγο, γιατί δεν θέλω να μου σκεπάσει η μαγιονέζα τη γεύση. Και πάλι έπαιξα με λίγο λαδάκι, αλατάκι, πιπεράκι, φρέσκο κρεμμυδάκι, μαϊντανάκο κτλ. Οπότε, η συνταγή σημερινή, παιδιά, είναι πανεύκολη και πεντανόστιμη. Έχω πει πολλές φορές ότι τα απλά πράγματα, Ελένη μου, είναι τα νόστιμα. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα πάρω μια συσκευασία τράτα τόνο καπνιστό που έχει μέσα δύο κονσερβούλες. Θα τις χρησιμοποιήσω και τις δύο για το μισό κιλό βίδες που έχω ήδη βράσει εδώ πέρα μέσα στο βραστήρα μου, για να μην περιμένουμε, για να τα χτυπήσουμε για αυτά. Οπότε, έχω εδώ πέρα ένα μπολ και αδειάζω μαζί με το λαδάκι τους μέσα
τον άγκο μου, τον ωραίο, τον καπνιστό. Προσέξτε, ξαναλέω, χρησιμοποιώ καπνιστό τόνο τράτα, έτσι. Ανοίγω και τον δεύτερο, μια συσκευασία που έχει δύο μέσα. Έτσι, καλοκαιρινό, ε. Ναι, θέλει να μ' ακούς και παίξε μόνο την τράτα, παίξε. Ορίστε, σε έβαλα και σλόγκαν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα ρίξω μέσα στον μπολ με τον, με τον καπνιστό τόνο τράτα. Θα ρίξω κρεμμυδάκι φρέσκο, βάλτε το κρεμμυδάκι φρέσκο, του πάει πάρα πολύ. Μαϊντανάκο ανιθάκο μέσα. Κοιτάξτε εδώ πόσο εύκολο είναι, παιδιά. Ένα συμπούρμπουλο θα φτιάξουμε. Ωραίο και σένιο. Με ωραία μυρωδικά που τα έχω πάρει φυσικά από τα αδέρφια Κατσίκη, τους φίλους μου που με φτιάχνουν συνέχεια με πολύ ωραία προϊόντα, το μανάβι μου, ωραίοι μάγκες και οι δυο τους. Και τι θα κάνω τώρα, παιδιά, θα πάρω ξύσμα από ένα λεμονάκι. Το λεμονάκι, παιδιά, είναι χαρακτηριστικό σε αυτή τη συνταγή. Θέλουμε να είναι λίγο λεμονένιο. Μπορείτε να παίξετε με ένα με δύο λεμονάκια, όπως θα κάνω και εγώ τώρα. Αυτό που κάνεις τώρα, αυτό έχει κάνει όλη την ιστορία. Παίξε, προσοχή, δεν παίρνουμε το άσπρο μέρος του λεμονιού, γιατί πικρίζει. Σε όλα τα εσπεριδοειδή, το λευκό μέρος πικρίζει. Λοιπόν, όπως είμαι εδώ, εδώ πέρα κόβω και αυτό. Βάλτε λεμονάκι, ξαναλέω, του πάει. Θα στύψω και τα δύο λεμονάκια μου. Όταν λέμε ότι θα δώσω από ένα πακέτο με προϊόντα, πόσα διπλά θα έχει μέσα? 16 κομμάτια δηλαδή. Πολύ πράγμα. Συγηθήκανε, βέβαια. Βέβαια, και μας φέρανε και πολλά πράγματα. Συνεχίζουμε το εργαλείο μας, το ωραίο, το υγιεινό, όπως να, είπε η Ελένη. Να λυπηθείς να κρατήσεις μερικούς τόνους εδώ, να μου φτιάχνεις καμιά μέρα που... Αμέ. Που θα έχεις πιο βαριά φαγητά. Τα μακαρονάκια μου με, τα, με τον τόνο, με το κρεμμυδάκι, αριστούργημα. Και λεμόνι ξυσμένο, αυτό που έχεις βάλει, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, ναι, αμέ, αμέ, θα σου παίζω, παίζουμε μπαλίτσα, ωραία. Παιδιά, τράτα είναι εγγύηση. Ανακατεύουμε. Αλήθεια, είναι εξαιρετικό, δοκιμάστε το. Και τι έχω κάνει εδώ πέρα, έχω βράσει λίγο αρακά. Προαιρετικά, αν δεν θέλετε, μην βάλετε αρακά, κατεψυγμένο. Όχι, δίνει, δίνει. Ναι, του δίνει, του δίνει. 150 γραμμαριάκια. Ένα ζεμάτισμα τα έκανα απλά. Δηλαδή, έτσι πως είχα το βραστό νερό για τα μακαρόνια, απλά τα βούτυξα μέσα, μπαπ και το έβγαλα. Ένα ζεμάτισμα. Δεν θέλουμε να παραβράσουν, δεν θέλω να έχω κάτι να μασάω μέσα στο στόμα. Καταλάβαμε. Μπράβο, παιδιά μου. Μπράβο. Ανακατεύουμε πάλι. Λαδάκι. Όχι πάρα πολύ, λίγο ίσα για να μας βγάλει μια λιπαρότητα. Ποντόφιο χρυσάφι. Μ' αρέσουν αυτά τα 80's. Αυτά τα 80's, τα τραγουδάκια, τα γουσταρίζω να πούμε. Μ' αρέσουν. Γιατί έχουν μια essence άλλης εποχής. Και όπως είμαι εδώ πέρα, σουρώνω τα ζυμαρικούλια μου και βάζουμε μέσα και λίγο ζουμάκι. Πάντα βάζουμε λίγο ζουμάκι από το βρασμό και ανακατεύουμε. Εδώ πέρα είσαι. Παιδιά, τόσο εύκολο, μα τόσο νόστιμο. Με καπνιστό τόνο τράτα, παίζουμε μπαλίτσα δυνατή, υγιεινότατη, αντιοξιδωτική, σωστά την είπα αυτή τη λέξη. Μόνο εσύ τη λες αυτή τη λέξη. Αντί αυτό, υγιεινό για τα παιδάκια, να μάθουμε και τα παιδιά να τρώνε τέτοια πραγματάκια. Και δώστε μου την πρώτη γραμμή, παρακαλώ, να δώσουμε και τηλεφωνικά τα δώρα μας. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Γεια σου, γεια σου. Τι κάνεις? Καλά είμαι, εσύ τι κάνεις? Καλά είμαι, είμαι πολύ χαρούμενη που σου μιλάω. Και εγώ που σε ακούω, πώς σε λένε και από πού μας καλείς? Μαρία και είμαι από Καλαμάτα. Ωραία, λοιπόν, μαράκι μου, κερδίζεις ένα πακέτο με προϊόντα τράτα, με τόνους φυσικά καπνιστούς υπέροχους. Κάνε μια δοκιμή με τις συνταγές που κάναμε σήμερα, γιατί πραγματικά είναι απίθανα πετυχημένες. Θα έχει μέσα, για να δω τι λέει ότι έχει. Λοιπόν, 16 κουτιά τόνου, 4 διπλέτες λέει καπνιστός τόνος τράτα, μία διπλέτα τόνο σε ελαιόλαδο τράτα, μία διπλέτα τόνο σε ηλιέλαιο τράτα. Ποιος θα μου πει όμως γιατί έχει διαφορά το ηλιέλαιο με το ελαιόλαδο? Εγώ αυτά δεν τα έχω προσέξει ποτέ όταν παίρνω τόνο για τη σαλάτα. Ναι. Δηλαδή δεν έχω κάτι να δω. Α, είναι σε λάδι ή είναι σε ηλιέλαιο? Είναι σε νερό. Σε νερό το καταλαβαίνω, μέχρι και το καταλαβαίνω. Λέω τη διαφορά του λαδιού είναι με το ηλιέλαιο. Είναι πιο δυνατό το ελαιόλαδο από το ηλιέλαιο. Ωραία, οπότε θα δοκιμάσετε όλα. Θα δοκιμάσετε μια διπλέτα τόνο σε νερό και μια διπλέτα τόνο σαλάτα μεξικάνα τράτα. Ποια είναι αυτή, δεν την έβγαλες? Γιάννησε μια, τι, αυτό εδώ τι, μόνο δεν την βλέπουμε, οικονομίες κάνουμε. Γιάννησε, άνοιξε. Να το, αυτό εδώ πέρα είναι. Άνοιξε παρακαλώ, ρίξε το πιάτο. Βέβαια, εδώ πέρα το ρίξουμε. Που λέει μεξικάνα και εγώ δεν την ξέρω. Εδώ δει τι έχουνε, έτοιμο. Να πάρω ένα κουταλάκι να το βγάλω ωραίο σε νιέ, πενιέ. Ναι, γέρατε λίγο να μου πείτε τη διαφορά του λαδιού. Έτσι. Για περάστε, παρακαλώ, να ξέρουμε κι εμείς τι κάνετε. Καλώς μας ήρθατε.
Καλώς σας βρήκα. Για έλατε λίγο μέσα. Λοιπόν, για πείτε μας, έχει διαφορά δηλαδή το να είναι ο τόνος στο ελαιόλαδο από το να είναι στο ηλιέλαιο? Στο νερό το καταλαβαίνω. Η μοναδική διαφορά είναι στο είδος του λαδιού. Δηλαδή, αν είναι από κάνει ηλιέλαιο, γεύση. Γιατί το κάνει, η γεύση είναι διαφορετική σίγουρα. Το ελαιόλαδο είναι λίγο πιο βαρύ, πιο δυνατό, πιο έντονο. Το ηλιέλαιο επιτρέπει το ψάρι να δείχνει πιο πολύ τα χαρακτηριστικά του. Ο κόσμος τι προτιμάει πιο πολύ? Είναι θέμα γεύση. Έχει να κάνει και με θερμίδες. Δηλαδή, θα προσπαθώ να καταλάβω γιατί το κάνουμε. Οι θερμίδες νομίζω ότι δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι θέμα κυριότερα γεύση. Το ελαιόλαδο είναι πιο χαρακτηριστικό. Το ηλιέλαιο είναι λίγο πιο ήπιο, λίγο πιο ουδέτερο. Ωραία, εσείς πώς σας αρέσει να την τρώτε την κονσέρβα με τόνο? Καπνιστό. Δαγκωτό. Δεν έχει μεσαλάδι. Έχει ηλιέλαιο. Α, ηλιέλαιο. Ναι, ναι, ναι. Το πιάσα το. Διαφορετικά ήταν πιο βαρύ. Αν ήταν και ελαιόλαδο και το κάπνισμα θα το έκανε έτσι αρκετά έντονο, που δεν θέλουμε. Πόσο καιρό είναι στην αγορά τα καπνιστή η τόνη? Έχουμε περίπου 3 χρόνια, αλλά στην ουσία το λανσάρισμα του προϊόντος, έτσι το επίσημο, το δυναμικό, με την διπλέτα, με όλο αυτό το κόνσεπτ που έχουμε, έχει εδώ και 1.5 χρόνο περίπου. Πολύ ωραία. Με το καλό λοιπόν και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Δεύτερη και τελευταία γραμμή, γιατί πρέπει να αποχωρήσω. Παρακαλώ. Ελενάκη. Ναι, ωραία μυρίζει, ναι. Τι κάνεις? Πολύ όμορφα, εσύ τι κάνεις? Εδώ, με τα λύτε, τα μικρά μου. Α, με το μικρό σου, ωραία. Δεν μου αφήνει να μιλήσω. Δεν σε αφήνει, δεν πειράζει, μωράκι είναι. Από πού μας καλείς? Από Περιστέρι. Από Περιστέρι, λοιπόν. Και έχεις ένα παιδάκι μικρό? Δύο. Έχω ένα 7 χρονών και ένα 2 χρονών. Να σου ζήσουν και τα δύο. Λοιπόν, τράτα καλά για όλο το σπίτι με καπνιστό υπέροχο τόνο. Φιλιά πολλά και σε ευχαριστούμε που μας κάλεσες. Εννοείται θα βγάλουμε και αργότερα γραμμές, αλλά προς το παρόν εγώ αποχωρώ. Πολύ ωραία.